εξωτερικών, αλλά όποια και να είναι τα συμφέροντα που βρίσκονται από πίσω, αυτό θα σήμαινε αληθινή καταστροφή. Αν συνέβαινε αυτό, θα πηγαίναμε 50 χρόνια πίσω. Θα βρισκόμασταν σε λίγες εβδομάδες με ένα επίπεδο ζωής 3 φορές χειρότερο από το τωρινό. Για πολλά χρόνια κονατισμένη θα είναι η Ελλάδα. Όχι μόνο κονατισμένη, αλλά και τελευταίος από το αντιμετωπίζουμε την Κυριακή είναι τι Ελλάδα θέλουμε, με ισχυρές συμμαχίες ή μια Ελλάδα απομονωμένη από παντού. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει ρήξη με τους εταίρους μας και έξω από το αγρό και λέει θέλει να βγούμε και εκτός του ΝΑΤΟ. Και ρωτώ... Είσαι μόνο της αριστεράς, όμως τα άλλα τα αριστερά τα κόμματα απορρίπτουν την πρότασή του. Άρα πώς θα κάνει η κυβέρνηση? Θέλει ακυβερνησία τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ και νέες εκλογές. Αλλά νέες εκλογές θα ήταν καταστροφή για αυτόν τον τόπο. Εγώ θα το πω καθαρά. Δεν τίθεται θέμα για τρίτο γύρο εκλογών. Αν δεν υπάρξει κυβέρνηση τις επόμενες μέρες, το πιθανότερο είναι να μην προλάβουμε να πάμε σε νέες εκλογές. Δεν θα αντέξει οικονομία, δεν θα αντέξει κοινωνία. Δεν θα αντέξουν να υπάρξουν ευκαιρίες για τον νέο Έλληνα. Αλλά όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τελειώσουν από Δευτέρα. Όλα αυτά θα τελειώσουν. Μισοτιμής να πάρουν τον ορυκτό μας πλούτο, να πάρουν τα ενεργειακά μας αποθέματα. Αυτά τα δυο πανίσχυρα λόμπι έχουν για ανθρωπότητες εδώ πέρα στην Ελλάδα, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΟΤΣΥΠΑ. Αυτόν τον πανίσχυρο λόμπι παίζει το παιχνίδι. Αλλά εμείς καλούμαστε την Κυριακή να αποδείξουμε ότι ενωμένος ο ελληνικός λαός τι είναι. Είναι πιο δυνατός από αυτά τα λόγια. Είναι πιο δυνατός από αυτά τα συμφέροντα. Η δημοκρατία είναι πιο δυνατή. Η αλήθεια είναι πιο δυνατή. Η αξιοπρέπεια του Έλληνα είναι πιο δυνατή. Η αγάπη μας για την πατρίδα είναι πιο δυνατή. Και προσέξτε κάτι ακόμα. Η ζημιά που απειλεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αν γίνει δεν διορθώνεται. Είναι μία αναστρέψιμη. Και μην πει κανείς, εντάξει και τι έγινε, θα έρθει μια επόμενη κυβέρνηση να διορθώσει τα πράγματα. Γιατί αν η Ελλάδα αναγκαστεί να βγει από το ευρώ, δεν θα επιστρέψει μετά από 6 μήνες, ούτε μετά από 6 χρόνια δεν θα επιστρέψει. Αν μας γονατίσουν για να λελατήσουν το πλούτο μας, δεν θα το πάρουμε πίσω μετά από λίγο. Αν απομονωθούμε και εκμεταλλευτούν την αδυναμία μας κάποιοι στα εθνικά μας μέτωπα, δεν θα είναι εύκολο να διορθώσουμε τη ζημιά λίγο αργότερα. Αν νομιμοποιήσουν εκατομμύρια λαθρομετανάστες που θα φέρουν εδώ σε
Ελλήνους που έχουν το πρόβλημα με το παρεμπόριο